Ούτε τα περιοριστικά μέτρα, ούτε όμως και ο καιρός των επόμενων ημερών δεν φαίνεται να βοηθούν στο να περάσει όπως τα προηγούμενα χρόνια το τριήμερο της Καθαρά Δευτέρας. Οι συστάσεις των αρχών και η εντατικοποίηση των ελέγχων είναι η μία όψη του νομίσματος που ανεξάρτητα από τον εορταστικό τόνο του τριημέρου δεν απέχει και πολύ από τις προηγούμενες ημέρες, καθώς οι οδηγίες είναι ξεκάθαρες και προβλέπουν τις ώρες κυκλοφορίας που ισχύουν μέχρι σήμερα και απαγόρευση των μετακινήσεων από νομό σε νομό, μετακινήσεις για αγορά τροφίμων όχι σε απόσταση πέραν των 2 χιλιόμετρων από τον τόπο κατοικίας, μετακινήσεις για παροχή βοήθειας που εφόσον ζητηθεί από την ελληνική αστυνομία θα πρέπει να αποδεικνύονται, μετακινήσεις για σωματική άσκηση ή βόλτα με κατοικίδιο μόνο με τα πόδια ή το ποδήλατο. Μέσα σε αυτό το αυστηρό πλαίσιο ξεκαθαρίστηκε ότι θα επιτρέπεται το πέταγμα του χαρταετού. Εκεί χωρίς περιορισμό όμως, σε ό,τι αφορά το ύψος που δύναται ο χαρταετός να φτάσει, κάτι που παραδοσιακά σχετίζεται με τη δυνότητα του εκάστοτε λάτρη του εθήμου. Ειδικά φέτος, ο χαρταετός, όπως όλα δείχνουν την Καθαρά Δευτέρα, θα απαιτεί ιδιαίτερη μαεστρία για όσους καταφέρουν τελικά να τον απογειώσουν, λόγω καιρικών συνθήκων που αλλάζουν άρδιν από αύριο, καθώς το σημερινό ανοιξιάτικο σκηνικό δεν θα επαναληφθεί τις επόμενες ημέρες. Κυριακή λοιπόν έχουμε μία αλλαγή στο σκηνικό του καιρού, όχι ιδιαίτερα σημαντική, έτσι να την πούμε, καλοδεχούμενη θα λέγαμε και με βάση τα μέτρα, εξαιτίας του ότι θέλουμε βροχές. Έτσι λοιπόν θα είναι ένας καιρός κάπως με αυξημένη συννεφιά, θα υπάρχει βέβαια και ηλιοφάνεια, αλλά θα είναι και αυξημένη συννεφιά πρόσκαιρα, κατά τόπους θα σημειωθούν και κάποιες βροχές. Αυτές ίσως βέβαια οι βροχές να τις δει το ανατολικό κομμάτι του νησιού μας, κυρίως από το μεσημέρι και προς το απόγευμα. Ήπιες βροχές όμως, χωρίς εντάσεις, χωρίς κάτι το ανησυχητικό. Οι άνεμοι θα διατηρηθούν και πάλι από δυτικές διευθύνσεις, ήπιοι, με την έντασή τους να κυμαίνονται στα 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία όμως λίγο-λίγο θα υποχωρήσει κατά 1 με 2 βαθμούς Κελσίου όσον αφορά και τις ελάχιστες, ίσως όμως και τις μέγιστες τιμές. Την Καθαρά Δευτέρα ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος. Ωστόσο, πέραν του περιορισμού της ηλιοφάνειας και την πτώση της θερμοκρασίας, το κύριο χαρακτηριστικό θα είναι οι έντονοι δυτικοί άνεμοι που θα φτάσουν σε κάποιες περιπτώσεις μέχρι και τα 8 μποφόρ. Αυτό θέλει μια ιδιαίτερη προσοχή. Πάντως, το πρωί, όσοι θέλουν και όσοι μπορούν, βέβαια, με βάση τα μέτρα, θα έχουν την ευκαιρία να πετάξουν το χαρταετό χωρίς να ανησυχούν. Γιατί όταν θα ενισχυθούν οι άνεμοι, δηλαδή από το μεσημέρι και μετά, καλό είναι στις περιοχές αυτές όπου οι άνεμοι θα είναι ισχυροί να αποφευχθεί αυτό, γιατί δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να συμβεί. Παρ' όλα αυτά θα είναι και λίγο άστατος ο καιρός, θα έχει και λίγο συννεφιά. Δεν αποκλείεται να δούμε κάποιες βροχές, περισσότερο οι δυτικές περιοχές έχουν έτσι αυτή την πιθανότητα, οι ανατολικές θα έλεγα μόνο κάποια πρόσκαιρη αυξημένη συννεφιά. Κατά τα άλλα η θερμοκρασία θα υποχωρήσει και θα γίνει πιο αισθητό το κρύο, οι ελάχιστες θα είναι κάτω από τους 10 βαθμούς Κελσίου, ορεινά και υπηρωτικά τμήματα του νησιού μας θα είναι κοντά στους 5 με 6 βαθμούς, ενώ και οι μέγιστες θα κοιμανθούν κοντά στους 14 με 15 βαθμούς Κελσίου. Πάντως, η σφοδρότητα της αλλαγής του καιρού την Καθαρά Δευτέρα δεν αναμένεται να επηρεάσει στον ίδιο βαθμό όλο το νησί, αφού όπως τόνισε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Κρήτη TV, ο μετεωρολόγος Μανώλης Λέκας, στο ανατολικό τμήμα της Κρήτης θα καταγραφούν ηπιότερα φαινόμενα. Φυσικά δεν επηρεάζονται όλες οι περιοχές. Το Ηράκλειο δεν είναι τόσο, θα λέγαμε, επιρρεπές στο δυτικό άνεμο. Παρ' όλα αυτά, η ενίσχυση και στην ενδοχώρα και νότια πελάγη και βόρεια πελάγη απαιτεί μια ιδιαίτερη προσοχή.